Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Αυτό που θα σας πω τώρα είναι πάρα πολύ σίγουρο. Είναι ότι το καλοκαίρι είναι εδώ. Και όχι μόνο διότι ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, αλλά γιατί έχω δίπλα μου ένα κορίτσι καλοκαίρι, μια πολύ ωραία γυναίκα, που φωτογραφίες της έχετε δει όλοι σας σε περιοδικά, την έχετε θαυμάσει. Δίπλα μου, όπως πολύ μπορεί να έχετε καταλάβει, είναι η Βίκη Καγιά. Βίκη μου, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα στην εκπομπή. Πολύ. Και καλές επιτυχίες, διότι θέλω να ξεκινήσουμε από ένα μελούμενο. Mm-hmm. Σε σένα σχέδιο, ήδη τον Ιούνιο μας εγκαταλείπεις και πας στη Νέα Υόρκη. Ναι, όντως 7 Ιουνίου φεύγω και πάω στη Νέα Υόρκη για επαγγελματική πορεία, θα μπορούσα να πω. Θα πάω και για δουλειά για ένα μήνα και ελπίζω όλα να πάνε καλά, γιατί όντως και τα φάξ που έχουν σταλεί και οι προτάσεις που μου έχουν γίνει είναι πάρα πολύ αισιόδοξες και μπορώ να πω με έχουν ευχαριστήσει ήδη. Αχ, θέλω να γίνω περίεργη. Για πες μου λίγο για αυτές τις προτάσεις, διότι ξέρω ότι είναι ένα πρακτορείο το οποίο, αν θέλει, συνεργάζεται με διάσημα μοντέλα σε όλο τον κόσμο, έτσι. Και είναι και οι διόροι του είναι δύσκολοι για να σε επιλέξουν, δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, όντως, τι προτάσεις είναι αυτές? Είναι το πρακτορείο Ford, για να σε κατατοπίσω, το οποίο είναι δυνατό πρακτορείο, έχει μεγάλη δύναμη, μεγάλη ισχύ στη Νέα Υόρκη. Και οι προτάσεις είναι πολλές, ενδιαφέρουσες, όπως το βίντεο κλιπ του Prince. Έχω προτάσεις για το βίντεο κλιπ του Prince. Έχω προτάσεις για... Έχω option, δηλαδή, όπως το λέγαμε στον κόσμο της μόδας, για αμερικανική Vogue. Και ας ελπίσουμε πως αυτό το option θα γίνει κομφιρμαρισμένο, δηλαδή θα γίνει πραγματικότητα. Και πως όντως θα πραγματοποιήσω μια τέτοια φωτογράφηση που πολύ με ενδιαφέρει και μπορώ να πω ότι το ονειρεύομαι. Το εύχομαι από καρδιάς, διότι είναι πάρα πολύ ωραίο για μας, τους Έλληνες, να βλέπουμε Ελληνίδες οι Έλληνες να διαπρέπουν στο εξωτερικό, σε όλους τους τομείς, στον αθλητισμό, στη μόδα. Και νομίζω ότι αυτό το πρακτορείο σου έδωσε και τον τίτλο το Super Model of Greece πέρσι. Of the world. Έτσι λέγεται ο διαγωνισμός. Of the world in Greece όμως. Μάλιστα. Λοιπόν, ούτε αυτό είναι τυχαίο, διότι ξεκίνησες και είχες την τύχη να ξεκινήσεις πάρα πολύ μικρή. Και να κάνεις μια καριέρα μέχρι στιγμής πάρα πολύ σημαντική. Αυτό δεν στο λέω για κοπλιμέντο, αλλά είναι πραγματικά περίεργο για ένα νέο κορίτσι να φτάνει ψηλά τόσο γρήγορα. Τυχαίο ή μη τυχαίο για σένα, Βίκη? Προγραμματισμένο ή όχι? Βοηθήθηκες από κάποιους? Πολύ λιγότερο, τι συνέβη? Τυχαία ήταν μόνο η αρχή μου σε αυτό το χώρο που με βρήκανε στον δρόμο. Εκεί αποδίδω μόνο την τύχη. Πώς σε βρήκανε δηλαδή? Με βρήκανε στον δρόμο. Περπάταγα μια μέρα στο Χαλάνδρη συγκεκριμένα και με σταμάτησε ένας συνεργάτης της Μέρης Δρακοπούλου, μου έδωσε την κάρτα της και μου είπε να αρχίσω. Μικρό κορίτσι, άρχισα να γελάω βέβαια εγώ, αλλά μετά το ξανασκέφτηκα, πήγα με τον μπαμπά μου και τελικά άρχισα. Εκεί αποδίδω το τυχαίο φυσικά, γιατί αν είναι δυνατόν. Μετά όμως, εφόσον είχα συζητήσει με τη Μέρη Δρακοπούλου, που όντως τα βρήκαμε σαν χαρακτήρες, ταιριάξαμε σαν προσωπικότητες και υιοθέτησα όλα αυτά που μου έλεγε η Μέρη σαν τη μεγάλη δασκάλα στη ζωή μου, αν θέλω να σου πω, γιατί παραδειγματίζομαι πάρα πολύ από τη Μέρη και όντως ελπίζω να της μοιάσω κάποια στιγμή. Ξέρει τόσο πολλά, είναι τόσο σοφή για μένα, που ελπίζω να της μοιάσω. Έτσι λοιπόν. Πρέπει να είναι πάρα πολύ χαρούμενη η Μέρη και όποιος άνθρωπος ακούει νέους ανθρώπους να εκφράζονται έτσι, γιατί την περιγράφει σαν δασκάλα. Σαν δασκάλα στη ζωή. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εσύ έκανες μια πορεία ανωδική και αν θέλεις συνεχή μέχρι τώρα. Συνεργάζεται και με άλλες κοπέλες. Νομίζω ότι η Μέρη πρέπει να είναι ίδια με όλες, έτσι. Σίγουρα και είναι ίδια με όλες. Απλά η χημεία και η επικοινωνία μου με τη Μέρη είναι διαφορετική, γιατί μπορώ και την καταλαβαίνω χωρίς να μου μιλάει. Μπορώ να καταλάβω από ένα της βλέμμα τι θα μου πει, αν είναι κάτι κακό που θέλει να μου πει ή αν είναι κάτι καλό. Φυσικά αγαπάει όλα της τα κορίτσια, τις λατρεύει, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι σαν χαρακτήρας την βρήκα σαν πραγματική μου δασκάλα και με αυτά που μου είπε ισορρόπησα στο χώρο της μόδας, γιατί καλώς ή κακώς είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος χώρος που απαιτεί συγκεκριμένη συμπεριφορά και γερά νεύρα. Και ένα παιδί που δεν έχει ξανά εμπλακεί σε αυτό το χώρο. Στη δημοσιότητα, στα φώτα, αν είναι δυνατόν να τα ξέρει όλα αυτά. Έτσι. Είχε τον τρόπο της δηλαδή να μου τα μάθει και να μου τα βάλει μέσα, ώστε ποτέ να μην τα ξεχνάω αυτά που μου έχει πει. Την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί έχω μείνει σταθερή στις απόψεις μου. Πάντα απλή, αυθεντική και δεν φοβάμαι πλέον τίποτα. Ξέρεις ότι αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που λες, αλλά ο κόσμος που μας βλέπει μπορεί να είναι λίγο καχύποπτος. Δηλαδή να
Τα ακούει καλά, αλλά για τη μόδα υπάρχει ένας τέτοιος μεγάλος μύθος και γύρω από τα άτομα τα οποία ασχολούνται με αυτό το χώρο, στο, mm-hmm, το χώρο mm-hmm. της μόδας, είτε μπρος στις κάμερες είτε πίσω από αυτές, που ακούει, τα ακούει λίγο περίεργα. Το μεγαλύτερο, αν θέλεις, οι καλύτερες, οι σημαντικότερες οδηγίες για έναν νέον άνθρωπο, άντρα ή γυναίκα, που θέλει να ασχοληθεί με αυτό το χώρο. Μπορείς επιγραμματικά να πεις ορισμένα πράγματα που σου μείνανε εσένα μέσα στο μυαλό σου mm-hmm. και που τα τηρείς. Οι κανόνες σου, οι αρχές σου. Σίγουρα. Καταρχήν, να ξεχωρίσουμε το εξής, ότι mm-hmm. ένας άνθρωπος mm-hmm. για να φτάσει σε κάποιο σημείο mm-hmm. που θα τον σέβονται και θα τον mm-hmm. αγαπούν και σαν mm-hmm. άνθρωπο και σαν επαγγελματία, mm-hmm. θα πρέπει, εκτός από το να είναι όμορφος, mm-hmm. να μπορεί να καλλιεργεί το ταλέντο του mm-hmm. και όλη τη φυσική καλονή, την εσωτερική καλονή που μπορεί mm-hmm. να έχει. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, θα πρότεινα όλοι να μείνουν αυθεντικοί, όσοι βέβαια θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το χώρο, αυθεντικοί, mm-hmm. να πατάνε γερά στη γη, γιατί μπορεί να απογοητευτούν πάρα πολύ από αυτό το χώρο, πίστεψέ με mm-hmm. πάρα πολύ. Άρα πρέπει να έχουν κάποια φρένα μέσα τους που να τους λένε, όχι, άλλοι κάνουν λάθος, εγώ θα προσπαθήσω και θα αποδείξω με τον τρόπο μου ότι όντως μπορώ να κάνω κάτι πάρα πολύ καλό. Πικράθηκες ποτέ μέσα σε αυτή την πορεία σου? Πάρα πολλές φορές. Ναι. Μην ξεχνάς ότι είμαι από τις λίγες κοπέλες που άρχισαν mm-hmm. τόσο νωρίς. Mm-hmm. Άλλοι ειρωνευόντουσαν, mm-hmm. κορόιδευαν αν θέλεις την ηλικία μου, mm-hmm. με απόπερναν, mm-hmm. αλλά και συγχρόνως με αγαπούσαν όμως. Mm-hmm. Όμως Βίκυ, είναι δυνατόν σε μία κοπέλα, όμορφη, νέα, που ξεκινάει, να πάνε να τη σπάσουν έτσι όπως λένε το τζαμπουκά μερικοί, δηλαδή είναι όρος μη δόκιμος για την τηλεόραση, όρος τζαμπουκάς, αλλά τι να σου πούνε, ότι δεν είσαι καλή, δεν είσαι όμορφη, δεν στέκεσαι σωστά, λέει, πώς σε απογοήτευαν οι άνθρωποι? Δεν έχει σχέση αν είναι ο τρόπος μη δόκιμος mm-hmm. ή όχι. Είναι διάφορες συγκυρίες στον κόσμο της μόδας που μπορούν να σε προσβάλλουν mm-hmm. και να σε απογοητεύσουν πάρα πολύ. Αλλά για μένα είναι όλα μέσα στο κεφάλι σου και πώς μπορεί να επιβληθεί στον άλλον. Mm-hmm. Αν λοιπόν έχεις μια αλφα συμπεριφορά και κάποιο χ φέρσιμο απέναντί τους και βγάζει όλη αυτή η συμπεριφορά πως όχι, εμένα δεν μπορείτε να με απογοητεύσετε γιατί ξέρω ποια είμαι, mm-hmm. ξέρω τι κάνω και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μου λέτε όλες αυτές τις βλακίες γιατί όντως χαλάτε το σάλιο σας εντός εισαγωγικών. Μάλιστα. Τότε δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να σου πει τίποτα. Mm-hmm. Και μένεις πάντα ευχαριστημένη με τον εαυτό σου. Δεν μπορεί να σου πει, σου γράφει όμως και σου έχουν γράψει διάφορα αληθή ή μη αληθή, πολλά κουτσομπολιά και θέλω να μου πεις τα τρία, αν θυμάσαι, μεγαλύτερα ψέματα που γράφτηκαν για τη Βίκυ την Καγιά και δημοσίως σήμερα να πεις ότι παιδιά, αυτό ποτέ δεν έγινε, εκείνο ποτέ δεν έγινε, το άλλο ποτέ δεν έγινε. Ωραία. Υπάρχουν τέτοια? Υπάρχουν τρία πολύ τρανταχτά. Ναι. Τα οποία, το πρώτο είναι ότι η Βίκυ Καγιά ψάχνει επεγνωσμένα να βρει τον πλαστικό της χειρούργο. Τον πλαστικό της χειρούργο. Τον πλαστικό της χειρούργο, γιατί θέλει, ναι, λέει, να μικρύνει τη μύτη, να κάνει διάφορα πράγματα. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να, ναι, κάθομαι να θυμάμαι. Ναι, ναι. Το οποίο ήταν ένα φοβερό, μεγάλο, φανταστικό ψέμα που δεν μπορώ να καταλάβω πώς γράφτηκε, γιατί όντως αυτοί οι άνθρωποι διαθέτουν πολύ μεγάλη φαντασία. Μάλιστα. Μεγάλο ψέμα λοιπόν αυτό. Δεύτερο μεγάλο ψέμα που γράφει. Δεύτερο μεγάλο ψέμα, να θυμηθώ. Δεύτερο μεγάλο ψέμα ήταν, όπως είναι γνωστό, mm-hmm. έχω κάνει μια συνεργασία με τον Λευτέρη τον Πανταζή σε ένα βίντεο κλιπ που έχουμε mm-hmm. κάνει. Και την επόμενη μέρα που έγινε το βίντεο κλιπ, λοιπόν, mm-hmm. βγήκαν στις εφημερίδες και λένε Βίκυ Καγιά οργίασε στη Βίλα των Οργείων με τον Λευτέρη Πανταζή μετά το βίντεο κλιπ της. Μάλιστα. Πράγμα που κάθε άνθρωπος που διαθέτει ένα ίχνος λογικής mm-hmm. στο χαρακτήρα του mm-hmm. δεν θα το πίστευε. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο ψέμα. Βεβαίως δεν σε είχαν βρει ποτέ να σε ρωτήσουν ή δεν σε είχαν πάρει τηλέφωνο να δουν αν αυτό είναι αλήθεια ή όχι. Γράφτηκε από μόνο του. Μα βέβαια. Ναι. Μα, και εγώ, μάλιστα, δεν δίνω δικαιώματα να με πάρουν τηλέφωνο. Μάλιστα. Γιατί δεν θέλω να απαντάω σε όλους αυτούς τους δημοσιογράφους που με παίρνουν τηλέφωνο. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνω αυτό, mm-hmm. εφόσον δεν συνεννοούνται με το γραφείο μου. Μάλιστα. Το βρίσκω εντελώς αντιεπαγγελματικό να γίνεται αυτό, να με παίρνει στο σπίτι μου τηλέφωνο. Mm-hmm. Και γενικά έχουν γραφτεί διάφορες κοντράδες, mm-hmm. επειδή κατά καιρούς αρνούμε να δώσω συνεντεύξεις mm-hmm. σε διάφορα κανάλια και σε διάφορους δημοσιογράφους. Και αυτό γιατί το θεωρώ φθορά. Τελικά γίνεται φθορά μιας προσωπικότητας όταν θα πρέπει να δίνει παντού συνεντεύξεις, θα πρέπει να παρευρίσκεται παντού και σε διάφορα μέρη mm-hmm. και να κάνει τα πάντα. Το θεωρώ mm-hmm. φθορά. Mm-hmm. Και όντως αυτό τους πειράζει πάρα πολύ και αρχίζουν mm-hmm. και γράφουν διάφορα. Τρίτο μεγάλο ψέμα, μου έχεις πει δύο μέχρι τώρα. Γράφτηκε και κανένα τρίτο, τρία, έτσι μεγάλο 38. Μεγάλο 38 είχα πει σε κάποια συνέντευξή μου πρόσφατα, ναι, ότι η μάνατζέρ μου, η Μέρη, ναι, όπως όλοι ξέρουμε, χτίζει
πετραδάκι, πετραδάκι, τούβλο, τούβλο την καριέρα μου. Και αυτή είναι μια έκφραση που τη χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στη μόδα. Mm-hmm. Το χτίζεις ένα image. Mm-hmm. Και αυτήν την ώρα δεν ξέρω εγώ ότι χτίζαμε κάποια πολυκατοικία ή κάποιο σπίτι τέλος πάντων και το πιάσανε και το. Μια λοιπόν που είμαστε στις οικοδομές. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Μια που φτάσαμε εδώ. Έχεις γίνει πλούσια αυτά τα λίγα αλλά πολλά, πολύ αποδοτικά χρόνια που δουλεύεις. Μπορεί να πεις δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι σταματούσες τώρα. Mm-hmm. Θα μπορούσες να πεις ότι έχεις βγάλει αρκετά λεφτά για να περάσεις αρκετά καλά χρόνια μετά. Αρκετά λεφτά έχω βγάλει, όντως. Mm-hmm. Αλλά πλούσια νιώθω μέσα μου, πίστεψέ με. Έχω μάθει τόσο πολλά, έχω μεγαλώσει τόσο πολύ, έχω γνωρίσει τόσο πολύ κόσμο, mm-hmm. που νιώθω πολύ πλούσια μέσα μου και νιώθω πως έχω κάποιο περιεχόμενο να μοιράζω με τους συνομιλητές μου, mm-hmm. με τους φίλους μου, mm-hmm. με αυτούς που πραγματικά με πιστεύουν. Mm-hmm. Αυτό με συγκινεί ιδιαίτερα. Mm-hmm. Και όσο για τα χρήματα και τα λεφτά, είναι το τελευταίο πράγμα που με ενδιαφέρει, πιστεψέ με. Μάλιστα. Αφού έχεις γνωρίσει πολλούς ανθρώπους, mm-hmm. πες μου κάποια προσωπικότητα που να τη γνώρισες και να σε γοήτευσε. Άντρας ή γυναίκα. Mm-hmm. Με γοήτευσε λοιπόν μια προσωπικότητα, ναι. η οποία ήταν τόσο αληθινή, ναι. τόσο αυθόρμητη, mm-hmm. δεν έλεγε ποτέ ψέματα. Και ό,τι είχε να πει, το έλεγε μπροστά στον άλλον όπως ήτανε. Άντρας η γυμνή αλήθεια. Ήταν άντρας. Ναι. Και το έλεγε όπως ήτανε. Προσέβαλε βέβαια τους άλλους, αλλά εμένα μου άρεσε που δεν τράπηκε ποτέ να πει την αλήθεια. Τον ξέρουμε αυτόν. Το ξέρουμε. Ποιος είναι. Να το πούμε μπράβο δηλαδή. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω το όνομα. Καλά. Αυτό θα κατάλαβε όμως τώρα που μας βλέπει. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Άλλη προσωπικότητα γνωστή που να γνώρισες και να σε εγωίτευσε με τα ταξίδια σου στο εξωτερικό, με ανθρώπους που συνεργάζεσαι, mm-hmm. συναλλάσσεσαι. Και θα σε ρωτήσω μετά κάτι. Το έχω στο μυαλό μου, θα το θυμηθώ. Θυμάσαι κάποια άλλη προσωπικότητα. Άλλη προσωπικότητα στο χώρο μου, mm-hmm. πάντα. Έναν άνθρωπο που αγαπώ πάρα πολύ, ο Δημήτρης ο Παλαιολόγος. Mm, ξέρω ότι το γνωρίζεις και εσύ προσωπικά. Ναι, ναι, είναι φίλος ο ναι. Δημήτρης. Και νομίζω ότι και αυτός μέσα από τη δική του δουλειά θα μας κάνει να νιώσουμε λίγο περήφανοι, λίγο περισσότερο περήφανοι, γιατί το Σεπτέμβριο στο Παρίσι του ετοιμάζουμε μια διάκριση. Όντως, το δεν ξέρω θα πω και περισσότερα του. Τώρα, γιατί περιμένω τον έχω καλεσμένο μου τον Δημήτρη να μας τα πει από κοντά. Διότι θα τον παρουσιάσουμε σαν τον Δημήτρη τον Έλληνα και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και όχι μόνο. Λοιπόν, ο Δημήτρης σου άλλαξε λίγο το look, έτσι. Ναι, μου έκανε κάποιες ατάβιες ναι. που τις έκανε τόσο πετυχημένα, γιατί ξέρει ναι. όντως να κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Τον ευχαριστώ mm-hmm. πάρα πολύ mm-hmm. και όπου κι αν είναι ελπίζω να μας ακούει. Νομίζω θα του πω ότι θα έρθεις, γιατί σε αγαπάει πάρα πολύ και, εγώ και λέει πάντοτε, έχει πει κάτι για σένα ο Δημήτρης, ότι η Βίκη έχει ταλέντο αλλά ξέρει να το καλλιεργεί το ταλέντο και αυτό είναι που θα την κάνει νούμερο ένα στο χώρο της μόδας για πολλά χρόνια μετά. Δεν καλά. Ξέρω, εύχομαι να είναι πολλά αυτά τα χρόνια, Βίκη. Πότε πρέπει να αποσύρεται κανείς από τη δημοσιότητα, πότε πρέπει να φεύγει. Αυτό είναι σχετικό. Λένε πάντα ότι mm-hmm. είναι θέμα ηλικίας. Για μένα δεν είναι τελικά θέμα ηλικίας mm-hmm. τόσο πολύ πια. Mm-hmm. Είναι θέμα φθοράς. Mm-hmm. Είναι πόσες εμφανίσεις έχεις κάνει σε αυτό το χώρο, mm-hmm. πού έχεις βρεθεί, πόσα πράγματα έχεις πει, mm-hmm. τι καλό και τι κακό έχεις κάνει και τελικά mm-hmm. κάποια στιγμή πρέπει σιγά σιγά με ύφος, με ήθος. Mm-hmm. και προσωπικό στυλ, να φύγεις χωρίς να δημιουργήσεις τόσο μεγάλο σάλο πλέον, mm-hmm. κυρία για να σε θυμούνται πάντα. Ξέρεις ποια θυμάμαι τώρα που μιλάμε για ηλικίες. Η Ζαμπέλα Ροσελίνη, mm-hmm. φοβερή, κάνει καριέρα ακόμα πάνω στην πασαρέλα, έχει νομίζω περάσει τα 40, mm-hmm. έτσι είναι 41-42 χρονών η Ιζαμπέλα Ροσελίνη, κάπου εκεί, και στην πασαρέλα ανεβαίνει και βεβαίως έχει ταυτιστεί με τα καρεντικά της Lancôme. Mm-hmm. Η Ζαμπέλα είναι το άκρο Νάουρτον, mm-hmm. δηλαδή. Ένα άλλο πράγμα, άλλη περίπτωση, έκανε την καμπάνια της Lancôme, γιατί όντως τα καλλιτικά Lancôme απευθύνονται mm-hmm. σε άλλο, σε άλλη γκάμα. Mm-hmm. Το ανέφερα, ξέρεις, γιατί θυμήθηκα mm-hmm. τώρα μια γυναίκα. Όντως, ναι, και μπράβο της. Και στο χώρο του modeling, η οποία παρά τα 40 της χρόνια, ανεβαίνει στην πασαρέλα ακριβώς. πάνω και γράφει. Η Ισαβέλα Ροσελίνη όμως ήταν ναι. πάντα... Πάντα μύθος. Δεν εμφανίστηκε ποτέ τόσο πολύ ώστε να τη βαρεθούν. Mm-hmm. Και ξαφνικά έκανε ένα δεύτερο μπαμ στην καριέρα της που το έκανε mm-hmm. πάρα πολύ σωστά, με φοβερή mm-hmm. στρατηγική, φοβερό management, που δεν την έχει φτύρει καθόλου, πιστεύω. Ίσα-ίσα της φτιάχνει καινούργια προσωπικότητα, καινούργιο mm-hmm. image. Βίκη, έχει συνεργαστεί έξω με κορίτσια τα οποία θαυμάζουν πολύ άντρες και πολλές γυναίκες. Mm-hmm. Είναι Ναόμι Καμπέλ, Εύα Χετσίκοβα, Κρίστι Τέρλινγκτον, με την Τζασμίν Ντιγκάουρι, Κέιτ Μος. Έλενα... Με αυτήν δεν έχω συνεργαστεί ακόμα. Όχι. Λοιπόν, σε ρωτώ γιατί. Έχουν γραφτεί πολλά και διάφορα για όλες αυτές τις κυρίες. Mm-hmm, mm-hmm. Τις περιγράφουν μερικές φορές ως σκύλες, ως περίεργες, ειδικά για την Ναόμι Καμπέλ έχουν γραφτεί αρκετά κακά. Και μερικοί έχουν γράψει επίσης, για την Κέιτ Μος συγκεκριμένα, ότι παίρνει ναρκωτικά. Έχει πει και η ίδια δημοσίως ότι καπνίζει χασίς, για να κόβει την πίεση.
κουζίνα της. Mm-hmm. Λοιπόν, πες μου την αίσθηση τη δική σου από τη συνεργασία. Αυτό που έχω να πω είναι ότι mm-hmm. από τις δύο φορές που έχω δουλέψει με κάποιες από αυτές, mm-hmm. δεν μπορείς να δεις και πολλά πράγματα. Mm-hmm. Αλλά ένα για σίγουρα μπορώ να πω, mm-hmm. ότι όλη αυτή η κακία που λένε ότι έχουν, δεν είναι τίποτε άλλο παρά τελειομανία. Mm-hmm. Κάθε άνθρωπος που θέλει να ξεχωρίζει σωστά στο χώρο του, mm-hmm. σίγουρα θέλει να είναι όλα τέλεια. Mm-hmm. Και όταν κάτι δεν πάει καλά, θα φωνάξει, mm-hmm. θα μιλήσει άσχημα. Mm-hmm. Κάτι θα πει τέλος πάντων. Μάλιστα. Δεν το κρίνω ως κακία εγώ και ως mm-hmm. οι κακιόστρους που λένε και στρίγκλες. Είναι τελειομανείς και έχουν φτάσει πλέον σε κάποιο σημείο που έχουν γίνει star. Δηλαδή τις ξέρει όλοι οι φίλοι. Να σου πω ως γυναίκα τώρα, από τα ρούχα που έχεις φορέσει, διάσημων σχεδιαστών, mm-hmm. Είναι κάποια που τα βλέπεις καλύτερα πάνω σου και σ' αρέσουν πιο πολύ. Ξέρεις τι, τώρα βεβαίως τα ρούχα αλλιώς γράφουν πάνω σας και αλλιώς όταν πάμε να τα φορέσουμε εμείς. Αλλά εγώ δει, ας πούμε, σ' Άρων Στόν φοράει Βαλεντίνο. Mm-hmm. Άλλες φοράνε άλλα και τα φοράνε στην προσωπική τους ζωή, έτσι. Υπάρχουν κάποια ρούχα που να σου κάθονται καλύτερα. Μην πεις για Έλληνες, γιατί μήπως παραξηγηθεί κάποιος. Πες για ξένους που μάλλον δεν βλέπουν Sky τώρα. Η καριέρα μου, καλώς ή κακώς, στο εξωτερικό δεν έχει γίνει πλέον τόσο μεγάλη, mm-hmm. γιατί δεν είχα mm-hmm. πολύ χρόνο να ταξιδέψω. Mm-hmm. Αλλά έχω κάνει κάποια πολύ σημαντικά πράγματα mm-hmm. έξω και ελπίζω αργότερα να γίνει mm-hmm. μεγαλύτερη. Αυτά λοιπόν τα ρούχα που θα ήθελα να φορέσω θα ήταν mm-hmm. τη Donna Karan, mm-hmm. τα οποία με αντιποσωπεύουν κατάλληλα, πιστεύω. Ναι, λοιπόν να σου πω κάτι. Του Ralph Lauren και τη Donna Karan που ελπίζω να συνεργαστώ. Είναι τα καλοκαιρινά Donna Karan στη Μύκονο, στο εύχομαι να συνεργαστεί. Αλλά μου φάνηκαν ο λίγον ότι είναι ο λίγο σαν καλόγριες μας δείχνουν το καλοκαίρι. Δηλαδή είναι οι φούσες κάτω από το γόνατο, είναι λίγο, είναι πολύ μαζεμένα ρούχα. Πιστεύω πως δεν είναι μόνο αυτά τα ρούχα. Υπάρχουν διάφορες γραμμές που βγάζει κάθε σχεδιαστής που αρμόζουν σε κάποιο τύπο γυναίκα. Καλτσάκι άσπρο με πέδιλο ψιλοτάκουνο δεν θα το φορέσουν όμως πολλές γυναίκες, διότι καλά, αν το φορέσει εσύ θα δείχνει. Ναι. Φαντάζομαι ότι το φορέσει κάποια άλλη. Είναι μερικά look που δημιουργούν που τα κάνουν μόνο για τις πασαρέλες. Δεν τα βγάζουν απαραίτητα στα μαγαζιά για όλους. Mm-hmm. Αλλά θα ντυνόμουν με Donna Karan γιατί είναι μια σχεδιάστρια, ναι, μεν συντηρητική, mm-hmm. αλλά βγάζει και μια αίσθηση ευσυσιασμού και σεξουαλισμού στα ρούχα της, mm-hmm. που για μένα δεν χρειάζεται να τα βγάζεις όλα για να είσαι σεξι και αισθησιακή. Μάλιστα. Πρέπει να φοράς, παραδείγματος χάρη, ένα κολάρο και μια φούστα μέχρι κάτω και ο άλλος να σε βλέπει φοβερά σεξουαλική. Αυτό είναι επιτυχία για μένα σε μια γυναίκα. Επιτυχία, δεν λες τίποτα. Λοιπόν, τι σε σοκάρει? Τι με σοκάρει? Με σοκάρει το ψέμα, mm-hmm. Τα ναρκωτικά, mm-hmm. όλων των ειδών τα ναρκωτικά, mm-hmm. και τα τσιγάρα. Αυτά με σου κάνουν φοβερά. Μάλιστα. Με έκανες να νιώσω άσχημα, διότι δυστυχώς καπνίζω. Στα ναρκωτικά πάμε τώρα. Τα τσιγάρα όσων επηρεάζουν εμένα. Όταν κάποιος είναι δίπλα μου και του λέω σε παρακαλώ. Δίκιο έχεις να γιάσεις το στόμα σου. Μην καπνίσεις, γιατί δεν μπορώ. Σου το είπα όπως αυθόρμητα το είπες έτσι, εσύ έτσι αυθόρμητα απάντησα κι εγώ. Υπήρχε έρευνα που λέει ότι 5 με 6% των νέων ανθρώπων mm-hmm. κοντά στην εφηβεία θέλεις, δεν θέλεις, ανήκεις σε αυτή την κατηγορία, την ηλικιακή κατηγορία ανθρώπων, παίρνουν ναρκωτικά. Έχεις δει φίλους σου να παίρνουν ναρκωτικά, στο σχολείο σου να παίρνουν ναρκωτικά, και επειδή νομίζω ότι μετράει ο λόγος σου, πες κάτι αν έχεις κάτι υπόψη σου. Έχω δει, ναι, μπροστά στα μάτια μου, συμμαθητές μου. Στο σχολείο. Στο σχολείο mm-hmm. και έξω από το σχολείο να καπνίζουν χασίς. Mm-hmm. Το μόνο που θα μπορούσα να πω mm-hmm. ήταν ότι αυτό λένε ψευδαισθήσεις που σε οδηγούν πού. Ας μου απαντήσουν αυτοί πού σε οδηγούν δηλαδή. Mm-hmm. Τι αισθάνονται όταν καπνίζεις το χασίς. Το κάνουν για τη μαγιά τους. Αν θεωρούν πως μαγιά είναι να καπνίζεις χασίς, κάνουν μεγάλο λάθος. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν δοκιμάσεις ποτέ? Ποτέ μου και ούτε πρόκειται να δοκιμάσω, γιατί mm-hmm. δεν πιστεύω σε όλα αυτά τα φανταστικά, τους φανταστικούς παράγοντες mm-hmm. για να προσπαθήσεις να έχεις λίγο παραπάνω κέφι mm-hmm. και λίγο παραπάνω ενέργεια. Mm-hmm. Είμαι natural high, θα σας το πω. Και προσπαθώ να κερδίζω ενέργεια με τον αυτό που συγκεντρώνομαι mm-hmm. και να πιστεύω στον εαυτό μου. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται παραπάνω να πω mm-hmm. τίποτα. Είναι αυτή η συνταγή. Πίστεψε στον εαυτό σου mm-hmm. και όλα θα πάνε καλά. Ήθελα να σε ρωτήσω, με πρόλαβες, ερώτησε, τι πιστεύεις. Πιστεύεις μόνο στον εαυτό σου, Βίκυ? Όχι, βέβαια. Mm-hmm. Πιστεύω στο Θεό. Mm-hmm. Πιστεύω στην ειλικρινή φιλία. Mm-hmm. Έχεις φίλες, φίλους? Έχω μία φίλη που έχει μείνει η καλύτερη μου φίλη. Γιατί ναι. καλώς ή κακώς έχω χάσει πάρα πολλές φίλες από τότε που άρχισα να δουλεύω. Mm-hmm. Πιστεύω λοιπόν στην αληθινή mm-hmm. φιλία. Πιστεύω στην αληθινή αγάπη και στον αληθινό έρωτα. Mm-hmm. Και στην υγιή σχέση μεταξύ mm-hmm. οικογένειας.